Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Πώς νιώστε για τον εαυτό σας? Τι διάθεση έχετε απέναντί σας σήμερα? Με τι διάθεση ξυπνήσετε για τον εαυτό σας? Λίγο θετική, συγχωρητική, αγαπητική. Σήμερα πρέπει να ευλογήσουμε τον εαυτό μας, όχι τα γένια μας. Το βαθύτερο εαυτό μας. Το βαθύτερο εαυτό μας. Γιατί μέσα από αυτό αναγνωρίζουμε ποιοι είμαστε και το ακτινοβολούμε παντού. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 207. Το οποίο έχει τη βασική ιδέα, δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερη, είμαι ελεύθερος, διότι επικολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Σε αυτό το μάθημα λοιπόν έχουμε την επανάληψη από το μάθημα 187. Ευλογώ τον κόσμο, επειδή ευλογώ τον εαυτό μου. Ο Θεός έχει εμπιστευτεί τα δώρα Του σε μένα επειδή είμαι ο Υιός Του. Και εγώ θα ήθελα να δώσω τα δώρα Του εκεί όπου Αυτός τα προώρησε. Κανένας δεν μπορεί να δώσει αν δεν έχει. Στην πραγματικότητα το να δίνει κάποιος είναι η απόδειξη ότι έχει. Έχοντας δώσει ό,τι είχες, ο κόσμος ισχυρίζεται πως έχεις χάσει ό,τι είχες στην κατοχή σου. Έτσι δεν είναι? Αν δώσουμε, μοιάζει ότι χάνουμε. Εδώ λοιπόν αντιστρέφεται το νόημα και θα μας πει ότι ό,τι δίνουμε γνωρίζουμε ότι το έχουμε. Έτσι λοιπόν η μιζέρια που μας πιάνει ή η τσιγκουνιά καμιά φορά, εδώ αντιστρέφεται. Ναι, γιατί δεν μιλάει για υλικά αντικείμενα. Ακριβώς. Αν δώσω δηλαδή, αν δείξω καλοσύνη σε κάτι, αν δείξω κατανόηση σε κάτι, δεν τις χάνω. Αντίθετα αυξάνονται. Εδραιώνονται μέσα μου. Αποκτώ επίγνωση ότι έχω αυτές τις ιδιότητες και ταυτόχρονα, καθώς τις εκδηλώνω, τις εδραιώνω. Αντίθετα λοιπόν από ό,τι μας λέει αυτός ο κόσμος, η αλήθεια υποστηρίζει ότι δίνοντας αυξάνεις ό,τι κατέχεις. Πώς είναι δυνατόν αυτό, αφού είναι σίγουρο ότι αν δώσεις ένα πεπερασμένο πράγμα, τα μάτια του σώματός σου θα αντιληφθούν ότι δεν είναι πια δικό σου? Ναι, πράγματι, σε αυτόν τον κόσμο το αντικείμενο δεν θα το έχω αν το δώσω. Έχουμε μάθει όμως ότι τα πράγματα αντιπροσωπεύουν μόνο τις σκέψεις που τα πλάθουν. Και δεν στερείς αποδείξεων ότι όταν δίνεις ιδέες, τις δυναμώνεις το δικό σου. Ίσως η μορφή με την οποία η σκέψη μοιάζει να εμφανίζεται να μεταβάλλεται. Ωστόσο, η σκέψη θα επιστρέψει σε αυτόν που την δίνει. Θα παραμείνει μαζί μου λοιπόν η ιδέα της προσφοράς, για παράδειγμα. Εδώ λοιπόν κάνει ένα συνδυασμό με αυτό που μας έχει πει, ότι τα πράγματα είναι σύμβολα. Όπως οι λέξεις είναι σύμβολα, έτσι και τα αντικείμενα, οι μορφές είναι σύμβολα. Συνεπώς, τα αντικείμενα που δίνω αντιπροσωπεύουν μία ιδέα. Και αυτή την ιδέα δεν τη χάνω, τη δυναμώνω. Το μήλο δεν θα το έχω αν το δώσω. Στο θυμάστε το πάρε μήλο Λόλα. Από το αναγνωστικό του δημοτικού. Αλλά θα παραμείνει μαζί μου η διάθεση της προσφοράς. Μαζί με το μήλο που είναι ένα υλικό αντικείμενο, μετέδωσα επίσης και το μήνυμα της προσφοράς. Αυτή την ιδέα της προσφοράς, όσο περισσότερες φορές την μεταδώσω, τόσο περισσότερο την ενισχύω στο νου μου. Αυτό μας είναι πολύ κατανοητό πλέον. Πράγματι, όταν πάω να προσφέρω κάτι, έχω μια ιδέα, έχω ένα συνέστημα. Θέλω κάτι να μοιραστώ στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, τις ιδέες αυτές τις μοιράζομαι. Και καθώς οι ιδέες μοιράζονται, ενισχύονται. Αυτό είναι αξίωμα στα θαύματα. Ναι, και το ζήσαμε πρόσφατα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί καθώς μοιραστήκαμε μαζί σας όσοι ήσασταν στο σεμινάριο της συγχώρεσης, την ιδέα της συγχώρεσης και στο δικό μας νου ενισχύθηκε. Το νου όλων ενισχύθηκε, ακριβώς αυτό. Και ακόμα και σε αυτόν τον νου που δεν ήταν παρόντες με το φυσικό του σώμα. Βέβαια, γιατί όταν είναι μία ομάδα, η ομάδα ενισχύει το σήμα πάντα. Στην παγκόσμια νόρθα. Ας δούμε ένα παράδειγμα της καθημερινότητας. Οι ιδέες δεν φεύγουν από την πηγή τους. Όσες φορές και αν δώσεις στους μαθητές του το μαθηματικό θεώρημα, δεν θα το χάσει. Όσο περισσότερο το διδάσκει, τόσο περισσότερο το εδραιώνει στο νου του. Δεν είναι. Ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος λοιπόν,
δεν χάνει τη γνώση το παιδί την είπε σήμερα στους μαθητές του και θα την πει και αύριο και μεθαύριο. Ίσα-ίσα ενισχύεται στο νου του και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλοι νόες που τώρα το ενισχύουν. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε πόση δύναμη έχει ο νους μας και πόση ευθύνη έχουμε στο τι ποιότητα σκέψης αποφασίζουμε να φιλοξενήσουμε και να μοιραστούμε. Ακριβώς. Αν το καταλαβαίνουμε αυτό στα μέσα μαζικής δικτύωσης, εκεί που γράφουμε... Πόσο πολύ δυναμική θα είχε αυτή η ιδέα να αλλάξει τον κόσμο. Να το κάνει στοιχισμένο όνειρο τουλάχιστον, παιδί. Άρα λοιπόν έχουμε μία ευθύνη σε ό,τι μοιραζόμαστε. Οι ιδέες πρέπει πρώτα να ανήκουν σε σένα προτού τις δώσεις. Αν πρόκειται να σώσεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να δεχθείς τη σωτηρία για τον εαυτό σου. Προστάτευε όλα τα πράγματα που εκτιμάς με το να τα δίνεις και θα είσαι σίγουρος ότι ποτέ δεν θα τα χάσεις. Εδώ σε αυτή την εικόνα η φλόγα του κεριού δεν μειώνεται καθώς μεταλλεύει τον εαυτό της και ανάβει τα άλλα κεριά. Αντίθετα, το φως αυξάνεται. Εδώ λοιπόν προχωράει λίγο ακόμα, λέγοντάς μας ότι η προστασία των πραγμάτων που έχουμε, των ιδιωτήτων που έχουμε, προστασία γίνεται με το να τα δίνουμε, ναι, με το να τα μοιραζόμαστε. Ναι. Όσο περισσότερο μοιραζόμαστε τις ιδιότητες που έχουμε, τα καλά χαρακτηριστικά που έχουμε, τόσο περισσότερο αυξάνονται μέσα μας, τόσο περισσότερη επίγνωση αποκτούμε ότι αυτά τα έχουμε. Αυτό δεν είναι ευλογία. Αυτή λοιπόν μας καλεί να μοιραστούμε σήμερα. Αυτή είναι η ευλογία, λοιπόν. Ευλογώ τον κόσμο, ευλογώντας τον εαυτό μου. Ναι. Αυτό είναι. Μας μαθαίνει τι είναι το μοίρασμα. Και μας καλεί. Δίνε με χαρά. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις μόνο όφελος. Η σκέψη μένει και δυναμώνει, καθώς ενισχύεται με το δώσμο, με την προσφορά. Οι σκέψεις επεκτείνονται καθώς μοιράζονται, επειδή δεν μπορούν να χαθούν. Δεν υπάρχει δότης και παραλήπτης με την έννοια που αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Μην ξεχνάς ποτέ ότι δίνεις μόνο στον εαυτό σου. Αν θέλεις λοιπόν να έχεις χαρά, ειρήνη, συμπόνια, καλοσύνη, προσφερέτα. Να δούμε την πρακτική εφαρμογή. 15 λεπτά το πρωί και άλλα τόσα το βράδυ, κάθε μία ώρα και ενδιάμεσα στην ώρα και βεβαίως όταν έχουμε προκλήσεις, θυμόμαστε να συντονιστούμε με αυτό το κάτι μέσα μας που μπορεί να ευλογεί τον κόσμο επειδή ευλογεί τον εαυτό μου. Και αυτό είναι μια απόφαση που παίρνω, επειδή θυμάμαι ότι δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερη, είμαι ελεύθερος, επειδή είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Είμαι λοιπόν ελεύθερη, είμαι ελεύθερος να επιλέξω. Να δω τις ευλογίες τις εσωτερικές που έχω και αυτές να τις μοιραστώ. Να δω δηλαδή ποιότητες που έχω, να αναγνωρίσω ιδέες που υπάρχουν μέσα στο νου μου για να χρησιμοποιώ πλέον αυτές τις ιδέες αντί τις άλλες. Οι ιδέες αυτές βρίσκονται, με πάνε μάλλον. Είναι το όχημα και να με πάνε στον ορθό νου. Και ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ότι κάθε φορά που αρχίζουμε να γκρινιάζουμε και να μιζεριάζουμε, έχουμε αποκοιμηθεί, ο νους έχει αποκοιμηθεί. Δηλαδή τι έχει κάνει, έχει απολύτως βυθιστεί μέσα στο εγώ, που το εγώ πάντα επιτίθεται σε μένα και στους άλλους και μου δείχνει πάντα τη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων. Και έχω αποσυντονιστεί από το φως που υπάρχει μέσα μου, από τις ευλογίες που έχω. Γιατί ακόμα και στην πιο δραματική κατάσταση, αν βρεθώ, η ικανότητά μου να αγαπάω δεν έχει χαθεί. Άρα η ικανότητά μου να είμαι, μάλλον η ιδιότητά μου να είμαι ο Υιός του Θεού, το παιδί του Θεού, δεν έχει χαθεί. Όταν κοιτάζω λοιπόν τα μικρά καθημερινά πράγματα και λέω μια αδιάφορη μέρα. Δεν κάνω λάθος. Δεν είναι μια αδιάφορη μέρα. Είναι μια μεγαλειώδης μέρα. Εάν θυμηθώ ποιος είμαι, έστω για 5 δευτερόλεπτα, μπορώ να το κάνω. Έχω προσελκύσει άγια στιγμή. Άρα, Ιουλία μου, μας λες ότι σήμερα είναι μια νέα μέρα και έχω την επιλογή σήμερα να ζήσω μια μέρα διαφορετική από χθες. Αν χθες κοιμόμουν, μπορώ σήμερα να είμαι ξύπνια και να κάνω άλλες επιλογές. Ναι. Να επιλέξουμε ανάμεσα στο να είμαι θύμα ή να είμαι ένας ελεύθερος νους που επιλέγει διαφορετικά. Ας είναι λοιπόν μια τέτοια μέρα γεμάτη ευλογίες, ας ευλογούμε τον εαυτό μας και μέσα από αυτό ευλογούμε και τον κόσμο, δίνοντας ένα νέο μήνυμα σε αυτόν τον κόσμο. Και ας είναι αυτή η δικιά μας συνεισφορά.
Καλημέρα σε όλους. Με έμπνευση. Χαίρετε.